Σε μια προηγουμένη ομιλία, σεβαστέ Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, σε μια προηγουμένη ομιλία ανοίξαμε το μεγάλο θέμα που λέγεται «Εσωτερική ζωή του χριστιανού». Αναπτύξαμε τότε δύο μόνο πτυχές του, δύο σπουδαία κεφάλαια αυτού του θέματος, γύρω από τα οποία αξίζει να συγκεντρώνουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τη μελέτη, την προσπάθεια και τον αγώνα μας. Τα δύο κεφάλαια που αναπτύχθηκαν τότε ήταν το θέμα της αυτογνωσίας και της προσοχής. Καταλήγοντας στην ομιλία εκείνη, είπαμε τότε ότι αν συνειδητοποιούμε πως έχουμε αθάνατη ψυχή που για να ζήσει θέλει φροντίδα και τροφή πνευματική, καλούμεθα να αφήνουμε την εξωστρέφεια και να στρεφόμεθα που και που και στον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι ο χώρος που τον περισσότερο καιρό μένει ξεχασμένος και αφρόντιστος, με αποτέλεσμα να γεμίζει αδυναμίες, πληγές, ακαθαρσίες, αγκάθια και τριβόλια. Μας περιμένει εκεί πολλή δουλειά μέχρι ότου μορφωθεί Χριστός εν ημίν, μέχρι ότου μεταφερθεί η ζωή του Χριστού μέσα μας. Μας περιμένει όμως, είπαμε, και αφάνταστη πνευματική χαρά και ικανοποίηση, αν κάποτε αξιωθούμε να αισθανθούμε ότι ζει ο Χριστός εν ημίν. Συνεχίζοντας τώρα με τη βοήθεια του Θεού το θέμα, προσθέτουμε δύο ακόμη σημεία πολύ σπουδαία και απαραίτητα για την καλλιέργεια της εσωτερικής μας ζωής. Το θέμα της ομιλίας αυτής θα είναι πόλεμος λογισμών και προσευχή. Έχω χρέος να υπενθυμίσω ότι τα όσα παραθέτω και στην ομιλία αυτή δεν είναι δικά μου. Αποτελούν προσφορά την οποία ετοίμασε ύστερα από έρευνα των πηγών και μάλιστα του Ιερού Βιβλίου της Φιλοκαλίας ένας όμιλος εκλεκτών εργατών του Ευαγγελίου με την φροντίδα και την καθοδήγηση του πνευματικού μας πατρός Επισκόπου Αυγουστίνου. Εγώ κάνω απλώς τον κόπο να τα μεταφέρω στο σεβαστό αυτό ακροατήριο, το οποίο αισθάνομαι ανάξιος να διδάξω απευθύνοντάς του δικά μου λόγια. Ο πόλεμος των λογισμών. Στην πνευματική ζωή υπάρχουν, αγαπητοί μου, μερικά μυστικά που αν τα γνωρίζει κανείς μπορεί να ανταπεξέλθει και να νικήσει στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Ένα τέτοιο μυστικό λόγου χάρη είναι ότι η αμαρτία είναι ένα δέντρο που μεγαλώνει και γιγαντώνεται αντλώντας ζωή από τις ρίζες που λέγονται κακοί λογισμοί. Η αμαρτία είναι το θλιβερό αποτέλεσμα ενός μεγάλου πολέμου που έχει προηγηθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο πόλεμος των πονηρών λογισμών και των κακών επιθυμιών. Συγκρίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτόν τον πόλεμο και τον βρίσκει δυσκολότερο και φοβερότερο από κάθε άλλο πόλεμο. Φοβερός, λέει, είναι ο γνωστός στρατιωτικός πόλεμος όταν οι υπερασπιστές ενός έθνους δέχονται επίθεση από βαρβάρους επιδρομής. Αλλά δεν μπορεί αυτός ο πόλεμος να βλάψει τα μέγιστα, διότι αγγίζει μόνο το σώμα, ενώ δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή. Φοβερός ακόμη είναι και εκείνος ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος των νεύρων, όπως θα τον λέγαμε σήμερα, στον οποίο, ενώ υπάρχει ειρήνη με τους ξένους, εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας και πολεμούμε ο ένας τον άλλον. Ούτε και αυτός όμως μπορεί να μας βλάψει αν εμείς στεκόμαστε ειρηνικοί και με αγάπη μπροστά στους αντιπάλους μας. Αλλά ο πόλεμος που είναι ο πάντων χαλεπότατος
Είναι εκείνος που γίνεται μέσα στον εαυτό σου. Δύσκολα μπορείς να ξεφύγεις και να μην λαβωθείς σε αυτόν τον πόλεμο. Όταν μέσα μας ξεσηκώνονται άθλιες σκέψεις, επιθυμίες σαρκικών απολαύσεων, λογισμοί οργής και φθόνου και τόσα άλλα που αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού, και εμείς αμελούμε και δεν εξουδετερώνουμε τον πόλεμο αυτό, τότε δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Αναγκαστικά θα υποστούμε τραύματα, πληγές και αυτόν ακόμα τον πνευματικό και αιώνιο θάνατο. Η λέξη λογισμός στη γλώσσα της Εκκλησίας είναι, ας πούμε, ένα τεχνικός όρος. Δεν σημαίνει μόνο τη σκέψη. Σημαίνει το κάθε τι που συμβαίνει μέσα στο νου. Με τη λέξη λογισμός εννοούνται όλες οι εικόνες που παράγονται μέσα στο νου και προκαλούν τις διάφορες κακές επιθυμίες, καθώς ακόμη και η φαντασία ή η ενθύμηση που έρχεται να διεγείρει το νου. Ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος λέει: «Πάντες οι λογισμοί ουδέν έτερον εισίν αλλή φαντασίε μόνε αισθητών και κοσμικών πραγμάτων». Ο Αββάς Κύρος ο Αλεξανδρεύς παρομοιάζει τους λογισμούς με ζωγράφους που με τον χρωστήρα της μνήμης ζωγραφίζουν παλιές και πρόσφατες εικόνες στη σκέψη του ανθρώπου. Πολλές φορές, λέει, οι ζωγραφιές αυτές γίνονται και είδωλα που λατρεύονται δουλικά. «Παλαιοί και νέοι ζωγράφοι εισίν οι λογισμοί μου, μνήμε εισίν, οχλούσε μη και γυναικών είδωλα». Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην ενοχλείται από λογισμούς. Αυτό είναι κάτι φυσικό. Δεν είναι ο άνθρωπος ούτε από πέτρα, ούτε από ξύλο, ούτε από σίδερο. Ο άνθρωπος είναι νους και σαν νους σκέπτεται διαρκώς. Ο νους δεν μπορεί να μείνει αργός, όπως δεν μπορούν να αλυσοδεθούν και να φυλακιστούν οι άνεμοι. Κάποιος που τον ενοχλούσαν πολύ οι κακοί λογισμοί ερώτησε τον γέροντα Μωυσή αν είναι δυνατόν η διάνοια του ανθρώπου να μείνει αργή και να μην ενοχλείται καθόλου. Και εκείνος απήντησε: «Το να μην παρενοχλείται καθόλου η διάνοια και μάλιστα από άσχημες ενθυμίσεις είναι αδύνατο». Αλλά ενώ αυτό είναι αδύνατον, είναι όμως δυνατόν στον αγωνιστή είτε να τις δέχεται και να βρίθει από αυτές, είτε να τις απορρίπτει. Όσο το να έρχονται οι κακοί λογισμοί δεν εξαρτάται από μας, τόσο το να τους εκδιώκουμε και να τους απορρίπτουμε είναι στο χέρι μας. «Και η επανόρθωσις δε της ημετέρας διανοίας εν τη ημώνεστη προαιρέσει και σπουδή». Παρομοιάζει δε το νου με ένα νερόμυλο, στον οποίον ο μυλωνάς δεν μπορεί να τον σταματήσει, γιατί όσο τρέχει το νερό ο μύλος γυρίζει. Είναι όμως στη θέληση και στο χέρι του μυλωνά να αλέσει ή σιτάρι ή ζυζάνια. Τους λογισμούς μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι λογισμοί της σωτηρίας, οι αγαθοί, οι καλοί. Είναι οι λογισμοί οι μάταιοι, οι γήινοι. Και είναι οι λογισμοί οι δαιμονιώδεις, εμπαθείς και κακοί. Λογισμοί αγαθοί, καλοί, λογισμοί σωτηρίας είναι εκείνοι που οδηγούν στην σωτηρία. Είναι εκείνοι που συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια. Είναι οι ανώτεροι λογισμοί που έχουν σχέση με το Θεό, με τον Θείο Λόγο, με το Ιερό Ευαγγέλιο. Όλη η προσπάθειά μας πρέπει να κατευθύνεται στο να φιλοξενούμε διαρκώς μέσα στην καρδιά μας τέτοιους λογισμούς, να καταλαμβάνουν την ψυχή μας τέτοιοι αγαθοί λογισμοί.
Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τη θέληση του ανθρώπου. Εξαρτάται κυρίως από την χάρη του Θεού. Σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην Δευτέρα προς Κορινθίους λέει: «Ούχο ότι ικανίες μεν αφ' εαυτόν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλλη ικανότης ημών εκ του Θεού». Οι λογισμοί τώρα οι μάταιοι και οι γήινοι. Μάταιοι και γήινοι λογισμοί είναι εκείνοι οι λογισμοί που περιλαμβάνουν κάθε τι από τον ουρανό και κάτω. Οι λογισμοί αυτοί, χωρίς να χαρακτηρίζονται κατευθείαν ως κακοί, επειδή όμως απασχολούν τον νου και τον στερούν από τους καλούς και σωτήριους λογισμούς, εν τέλει κάνουν κακό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τους θεωρεί επιβλαβείς και συνιστά να μην αφήνει κανείς τον νουν του να αδολεσκεί και να μετεωρίζεται εις αυτούς. Οι αργοί και μάταιοι λογισμοί είναι ο προθάλαμος των κακών λογισμών, στους οποίους ερχόμεθα τώρα. Κακοί, εμπαθείς και δαιμονιώδεις λογισμοί είναι αυτοί που δημιουργούν μέσα μας τον τρομακτικό πόλεμο, και με αυτούς κυρίως θα ασχοληθούμε εδώ. Διότι οι κακοί λογισμοί γεννούν ανάλογες αμαρτίες και πάθη. Κατά την γνωστή τριμερή διαίρεση της ψυχής σε νοητικό, βουλητικό και συναισθηματικό, μπορούμε να χωρίσουμε και τους κακούς λογισμούς στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες αντίστοιχα: βλάσφημοι λογισμοί, εσχροί λογισμοί και πονηροί λογισμοί. Βλάσφημοι λογισμοί είναι εκείνοι που απασχολούν κυρίως το νοητικό, το λογιστικό μέρος της ψυχής. Εδώ υπάγονται οι λογισμοί της απιστίας, της φιλοδοξίας, της υπερηφανίας, της περιεργίας, της διψυχίας, της φιλαργυρίας και άλλοι παρεμφερείς. Εσχροί λογισμοί είναι εκείνοι που απασχολούν κυρίως το βουλητικό ή επιθυμητικό μέρος της ψυχής μας. Εδώ καταντάσσονται οι λογισμοί της πορνείας, της μοιχείας, της ασωτείας, της ακολασίας, της γαστριμαργίας, της ασελγίας, της μέθης και οι παρόμοιοι. Και πονηροί λογισμοί είναι αυτοί που απασχολούν κυρίως το συναισθηματικό ή θυμικό μέρος της ψυχής. Εδώ κατατάσσονται οι λογισμοί του θυμού, της αντιπαθίας, της οργής, της πικρίας, του μίσους, της εκδικήσεως, του φόνου, της καταλαλιάς, της συκοφαντίας κλπ. Μια άλλη κατάταξη των λογισμών είναι εκείνη που κάνει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος διακρίνει τους λογισμούς σε 8 είδη. «Επεχειρήσαμεν», λέει, «γράψε περί των 8 της κακίας λογισμών, γαστριμαργίας φημή και πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακιδείας, καινοδοξίας και υπερηφανίας». Βέβαια, οι κατατάξεις αυτές των λογισμών γίνονται μόνο θεωρητικά, για να μπορέσουμε διακρίνοντάς τους να τους μελετήσουμε καλύτερα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσα στην ψυχή, οι λογισμοί τις περισσότερες φορές δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά συνυπάρχουν, ανακατεύονται, αλλά και αλληλοτέμνονται και αλληλοανακόπτονται, και πότε μεν οι πονηροί αντικρούν τους αγαθούς, πότε δε οι αγαθοί αντικρούν τους πονηρούς. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι όπως κατά τις αρματοδρομίες στο στάδιο, όταν ένα άρμα μπει μπροστά σε ένα άλλο του κόβει το δρόμο και το εμποδίζει να τρέξει, έτσι και οι διαλογισμοί της ψυχής και της αμαρτίας τρέχουν μέσα στον άνθρωπο και αλληλοανακόπτονται.
ποια είναι τώρα τα αίτια από τα οποία γεννώνται οι κακοί λογισμοί. Τα αίτια είναι πέντε. Πρώτον, το προπατορικό αμάρτημα. Δεύτερον, οι αισθήσεις μας. Τρίτον, η φαντασία και η ανάμνηση. Τέταρτον, τα πάθη. Και πέμπτον, οι δαίμονες. Ας τα δούμε ένα-ένα. Στο να γιατρευτεί μια ψυχή από τους κακούς λογισμούς, πολύ βοηθεί το να ξέρουμε τα αίτια που δημιουργούν τους κακούς λογισμούς. Έτσι θα τους αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Πρώτο αίτιο, το προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης λέει: «Αρχή των λογισμών και αιτία, η διαιρεθήσα εννοηδής δια της παραβάσεως του ανθρώπου απλή μνήμη, διείς και την θείαν μνήμην απόλεσε, σύνθετος εξ απλού και ποικίλει εκ μονοειδούς τες οικίες δυνάμεση γεγονία όλετο». Η αρχή δηλαδή των κακών λογισμών και της πτώσεως βρίσκεται στην παράβαση των πρωτοπλάστων, στο προπατορικό αμάρτημα. Τότε για πρώτη φορά η ενιαία και αδιάσπαστη διάνοια του ανθρώπου με τον πειρασμό που δέχθηκε από τον διάβολο και την αμφιβολία που εκείνος ενέσπηρε υπέστη ρήγμα, διάσπαση, έπαθε διαίρεση, σχίστηκε. Έτσι ανοίχθηκε η δίωδος για να μπαίνουν οι κακοί λογισμοί. Την γέννηση τώρα των κακών λογισμών προκαλούν έπειτα οι αισθήσεις μας που λειτουργούν με τα αντίστοιχα αισθητήρια όργανα του σώματος. Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν δεν κυβερνώνται τα αισθητήρια όργανα και οι αισθήσεις από τον κυβερνήτη νου, ο οποίος παρομοιάζεται με έναν ηνίοχο ενός άρματος που το σέρνουν ζώα. Μοιάζουν τότε οι πέντε αισθήσεις μας όταν δεν πειθαρχούν στο ηγεμονικό πνεύμα, που λέει και ο ψαλμωδός, και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, μοιάζουν τότε σαν αχαλήνωτα άλογα. Η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή μένουν ανοιχτές στις εξωτερικές προσβολές και έτσι προκαλούνται κακοί λογισμοί. Μοιάζουν τότε και με ανοιχτά αφύλακτα παράθυρα από που μπορεί να ανεβεί ο διαρρήφτης, ο κακός λογισμός, και να κάνει τη ζημιά. Οι πατέρες βρίσκουν εδώ να εφαρμόζεται ο προφητικός λόγος του Ιερεμία που λέγει ότι ανέβει θάνατος δια των θηρίδων. Η όραση μάλιστα περισσότερο από τις άλλες αισθήσεις είναι η πιο επικίνδυνη. Λέει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος ότι τα μεν άλλα αισθητήρια εξαρτώνται περισσότερο από τη θέλησή μας, αλλά το μάτι χωρίς καμιά άλλη ενέργεια, μόνο να μένει ανοιχτό, βλέπει αυτοστιγμή και εισκομίζει στην ψυχή οτιδήποτε. Στα άλλα μπορείς να πεις: αν θέλω αγγίζω, αν θέλω οσφραίνομαι, αν θέλω γεύομαι. Στο μάτι δεν μπορείς να το πεις. Το μάτι βλέπει, θέλεις δεν θέλεις. Και όταν δεν υπάρχει επιτηρητής, τότε το μάτι γίνεται πονηρός οφθαλμός, όπως λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Αυτό συνέβη στην Εύα με το αντίκρισμα του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού και εισήλθε λογισμός ανυπακοής στην εντολή του Θεού. Αυτό συνέβη και στον Δαβίδ, καθώς είδε την Βυρσαβεέ να λούζεται και γεννήθηκε λογισμός μοιχείας. Αυτό συνέβη στον Γιεζή, παρατηρώντας τα πλούσια δώρα που είχε φέρει ο θεραπευμένος Νεεμάν ο Σύρος στον προφήτη Ελισαίο και άναψε λογισμός φυλαργυρίας. Γι' αυτό οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες συνιστούν να φυλαγόμαστε πολύ από το προδοτικόν μάτι, το μετέωρον βλέμμα, το ρεμβόμενον όμα.
τρίτη αιτία, η φαντασία και η ανάμνηση. Η φαντασία μοιάζει με ένα πνευματικό αερόστατο που ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά για να τον μεταφέρει σε άλλους κόσμους, στην αρχή πραγματικούς και έπειτα ονειρώδης. Είναι μια εσωτερική αίσθηση η φαντασία. Μπορούμε να την παρομοιάσουμε και με ένα βίντεο που αναπαράγει σαν σε κινηματογραφική ταινία όσα κρατήθηκαν στη μνήμη από τις εντυπώσεις των αισθήσεων. Κατά την αναπαράσταση αυτή, οι λογισμοί ανεβαίνουν και πυρακτώνουν τον νου. Οι εικόνες εξοραίζονται, χρωματίζονται έντονα, εξιδανικεύονται. Οι υποθέσεις και τα σενάρια εκτυλίσσονται γρήγορα και επεκτείνονται αχαλήνοτα. Η αμαρτία φαντάζει έτσι ζωντανή και ελκυστική, γίνεται σχεδόν πραγματικότης. Ο Όσιος Ηλίας, ο πρεσβύτερος, παριστάνει την φαντασία με μια σκάλα από την οποία οι λογισμοί ανεβαίνουν από τις αισθήσεις για να πυρακτώσουν τον νου, εκεί ενισχύονται και ξανακατεβαίνουν από αυτή τη σκάλα από το νου στις αισθήσεις για να τις εξάψουν ακόμη περισσότερο και με αυτό το συνεχές και γρήγορο ανεβοκατέβασμα να προκληθεί συντομότερα η αμαρτία, η πτώση. Άλλη αιτία είναι τα πάθη. Για τη σχέση των παθών με τους λογισμούς, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έγραψε: «Εκ των υποκειμένων τη ψυχή παθών λαμβάνουσιν οι δαίμονες τας αφορμάς του κοινήν εν ημίν τους εμπαθείς λογισμούς». Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη στα οποία έχει εχμαλωτιστεί η ψυχή μας γίνονται πηγή που γεμίζει τον άνθρωπο με κακούς λογισμούς. Το πάθος της γαστριμαργίας δημιουργεί λογισμούς γαστριμαργίας. Το πάθος της φυλαργυρίας δημιουργεί λογισμούς φυλαργυρίας. Το πάθος της πορνείας δημιουργεί λογισμούς πορνείας και ούτω καθεξής. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος και εδώ. Ένας λογισμός λόγου χάριν υπερηφανίας, καλλιεργούμενος και ενισχυόμενος, οδηγεί στην αμαρτία της υπερηφανίας. Η δε αμαρτία της υπερηφανίας με την συνεχή επανάληψή της καταντά να ριζώνεται, να εδραιώνεται και να γίνεται πάθος υπερηφανίας, και το πάθος της υπερηφανίας αφού ριζώσει και εδραιωθεί παράγει πλέον αυτό νέους τέτοιους λογισμούς τους οποίους ξαναστέλνει για να δημιουργηθεί και να συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος. Είδατε να τροχίζουν μαχαίρι στον ακονιστικό τροχό? Ο τροχός φλογίζεται από το μαχαίρι, αλλά και το μαχαίρι φλογίζει τον τροχό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τα πάθη και με τους λογισμούς. Οι λογισμοί πυρακτώνουν τα πάθη και τα πάθη ξαναπυρακτώνουν τους λογισμούς. Και η τελευταία αιτία, οι δαίμονες. Διότι στην αναστάτωση που μας φέρνουν οι κακοί λογισμοί, σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν και οι δαίμονες που βάζουν και εδώ την ουρά τους. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης: «Οι λογισμοί λόγοι δαιμόνων εσύ και των παθών πρόδρομοι». Όπως ένας κακός γείτονας παρενοχλεί το διπλανό του πετώντας πέτρες μέσα στην αυλή του, έτσι και αυτοί οι δαίμονες ρίχνουν τους κακούς λογισμούς μέσα στη διάνοιά μας. Κι όπως στον καθαρό σπόρο που σπέρνει ο καλός Γεωργός έρχεται κάποιος εχθρός άνθρωπος και ρίχνει ανάμεσά τους ζυζάνια, έτσι ανάμεσα στον καθαρό σπόρο των καλών λογισμών που σπέρνει ο Γεωργός Χριστός στις ψυχές μας, έρχονται οι κακοί δαίμονες και ρίχνουν τον κακό σπόρο, τα ζυζάνια των κακών λογισμών. Ο πόλεμος εναντίον των κακών λογισμών των δαιμόνων είναι πιο δύσκολος και από τον πόλεμο εναντίον της εμπράκτου αμαρτίας, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. «Ο διά των λογισμών προς ημάς των δαιμόνων πόλεμος
του δια των πραγμάτων πολέμου εστί χαλεπότερος. Και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι ο σατανάς με τους λογισμούς κυριολεκτικώς μας χορεύει στο ταψί, όπως η νοικοκυρά τον παλιό καιρό κοσκίνιζε στο σινί το σιτάρε. Παρομοιάζει τη γη με ταψί, όπως είναι στρογγυλός ο ορίζοντας της γης, έτσι τροποντινά η γη είναι ένα ταψί και εμείς μέσα σε αυτό χορεύουμε στους κακούς λογισμούς υπό την επίρρεια του πονηρού. «Οι της γης οι κύτορες και τα τέκνα του αιώνος τούτου εΐκαση, δηλαδή μοιάζουν, σύτο βεβλημένο εν συνείο της γης ταύτης, συνειαζόμενοι εναστάτης λογισμής του κόσμου τούτου και σάλο απαύστο και πολυπλόκων ενιών υλικών τας ψυχάς κλειδονίζοντος του συνειάζοντος σατανά δια του συνείου». Πού καταλήγει τώρα αυτή η κατάσταση, αυτή η φθοροποιός διάβρωση της ψυχής από τους κακούς λογισμούς? Πού αλλού παρά στην αμαρτία. Οι λογισμοί είναι η αιτία, η αμαρτία είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι δηλαδή η αμαρτία ένα ξαφνικό στιγμιαίο συμβάν χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αιτία, αλλά είναι η τελική κατάληξη μια σειράς διαδοχικών φάσεων ενός φοβερού αοράτου πολέμου. Όπως για να γεννηθεί ένα παιδί προηγείται ολόκληρη σειρά φυσιολογικών λειτουργιών, σύλληψης, πολύμηνος, κυοφορία και τέλος τοκετός, έτσι και για να γεννηθεί η αμαρτία προηγείται ένας ορισμένος μηχανισμός σύλληψης λογισμών, κυοφορία της αμαρτίας και τοκετός της, πραγματοποίησή της δηλαδή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ο λογισμός είναι η αρχή, το κέντρο, η ρίζα από όπου αναφύονται ο κορμός και η κλάδη, όλο το δέντρο της αμαρτίας. Το κακό αρχίζει με τον πρώτο κακό λογισμό. Εν συνεχεία δε επιτείνεται κατά αλλεπάλληλα κύματα, όπως ρίχνοντας μια πέτρα σε μια λίμνη σχηματίζονται αλλεπάλληλοι κύκλοι κυμάτων μέχρι ότου αυτοί οι κύκλοι των κυμάτων καταλήξουν στις όχθες της. Έτσι και με την αμαρτία, η οποία προκαλείται από τον κακό λογισμό που πέφτει σαν πέτρα μέσα στην ηρεμία της ψυχής. Πριν την εκτέλεσή της προηγούνται αλλεπάλληλοι ψυχικοί κυματισμοί και διεργασίες που ο ένας ακολουθεί τον άλλον σε μια διαρκή επίταση μέχρι ότου καταλήξουν να ξεσπάσουν σε πράξη. Ας δούμε τώρα τα στάδια της πορείας προς την αμαρτία. Μπορούμε, στηριζόμενοι στην πνευματική πείρα των Αγίων Πατέρων, να διακρίνουμε 4 στάδια, 4 φάσεις. Οι φάσεις αυτές εκτυλίσσονται μέσα στον άνθρωπο προτού η αμαρτία εκδηλωθεί εξωτερικά και προτού με την συνεχή επανάληψη γίνει πάθος. Τα 4 στάδια είναι: πρώτον, ο πονηρός λογισμός. Δεύτερον, η ζωηρά φαντασία. Τα 2 αυτά, πονηρός λογισμός και ζωηρά φαντασία, λέγονται και προσβολή. Τρίτον, η χρονίζουσα τέρψης. Και τέταρτον, η φαύλη συνευδοκία ή συγκατάθεσης. Ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς αυτά διαδέχονται το ένα το άλλο και από ποιο σημείο και πέρα αρχίζει η αμαρτία. Κάποιος πονηρός λογισμός φιλαργυρίας, φιλιδονίας ή φιλοδοξίας εισέρχεται μέσα στο νου του ανθρώπου. Μόλις σχηματιστεί η εικόνα του πειρασμού, αυτομάτως αρχίζει να λειτουργεί ένας δεύτερος μηχανισμός. Αυτός είναι η φαντασία. Και προσπαθεί η φαντασία, συγκεντρώνοντας όλες τις εμπειρίες της, να ζωγραφίσει ελκυστικότερα την εικόνα του λογισμού. Έτσι, η προσβολή γίνεται εκφραστικότερη και πιο δυνατή.
Μέχρι το σημείο αυτό, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας, ο άνθρωπος δέχεται μόνο μια προσβολή, την επίθεση ενός εχθρού, για την οποία ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη. Η κατάσταση ως εδώ είναι ακόμη μέσα στα όρια του φυσιολογικού. Είναι αδύνατον να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προσβολές και επιθέσεις. Ο Όσιος Εφραίμ λέει ότι όπως μέσα σε ένα κήπο φυσιολογικά και αναπόφευκτα φυτρώνει και η αγριάδα, όπως ένα νησί φυσικά χτυπιέται γύρω-γύρω από τα κύματα της θαλάσσης, έτσι και ο άνθρωπος θα έλθει οπωσδήποτε σε επαφή με τις προσβολές των λογισμών. Το εφάμαρτο στάδιο αρχίζει από εδώ και πέρα. Διότι αν μεν ο άνθρωπος αποκρούσει αμέσως και χωρίς χρονοτριβή την προσβολή, όπως ένας τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο την μπάλα, αν καταδιώξει και εξουδετερώσει το λογισμό από το νου του χωρίς να τον περιεργαστεί καθόλου, τότε σώθηκε και απαλλάχθηκε από τις άθλιες συνέπειες που θα ακολουθούσαν. Αν όμως είτε από συνήθεια, είτε από ραθυμία, είτε λόγω του μεγέθους και της φοδρότητος και της εντάσεως της προσβολής καμφθεί, υποχωρήσει και πάυσει να αντιστέκεται, τότε τίθεται σε λειτουργία ο τρίτος ψυχικός μηχανισμός, η χρονίζουσα τέρψης. Αρχίζει δηλαδή ένας συμβιβασμός, μια κακή συνδιαλλαγή. Ο νους συζητά με το λογισμό, δημιουργείται φιλία μεταξύ των δύο, νιώθει τέρψη και ειδονή από την επικοινωνία αυτή, και όλα αυτά με τη δική του θέληση πλέον. Στο στάδιο αυτό αρχίζει να γεύεται και να απολαμβάνει την διάπραξη της αμαρτίας νοερά, με πρωταγωνιστή τον εαυτό του και συνεργούς άλλα πρόσωπα. Επιτελεί στα άδυτα της ψυχής την αμαρτία, πορνεύει, μιχεύει, εκδικείται, πλεονεκτεί, πλέοντας μέσα σε αχαλήνωτη φαντασία και σε πέλαγος από εικόνες. Αυτή την κατάσταση πιο έκδηλα μπορεί να την παρατηρήσει κανείς στους εφήβους. Σε αυτή την ηλικία κυρίως ο άνθρωπος αναστατώνεται από λογισμούς, όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Τη φάση αυτή οι νηπτικοί πατέρες την ονομάζουν συνδυασμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι συνδυασμός είναι το να παραδεχθούμε τον λογισμό που υποβάλλει ο εχθρός, να τον μελετούμε και τρόπον τινά να συναναστρεφόμεθα ειδονικά μαζί του εκουσίως με τη θέλησή μας. Συνδυασμός εστίν η παραδοχή του υποβαλλωμένου λογισμού παρά του εχθρού και ίον μεταυτού μελέτη και ενίδωνος ομιλία η παρά της προαιρέσεως ημών. Η φάση αυτή περιγράφεται και ως πάλι, διότι στην όλη κατάσταση υπάρχει και κάποιος αμυντικός μηχανισμός, κάποια φωνή συνειδήσεως που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτή η φωνή αντιτάσσει ακόμη κάποιο όχι. Η συνεχής όμως και χρονίζουσα ενασχόληση με τον πειρασμό, η προηγουμένη λανθασμένη αντίληψη και η μακροχρόνια συνήθεια ασκούν τυραννική πίεση. Έτσι στο τέλος σβήνει και η τελευταία αντίσταση και τότε επέρχεται η εχμαλωσία του νου, η βιαία και ακούσιος της καρδίας απαγωγή από προλήψεως και μακρά συνηθείας τυραννουμένης. Μετά την χρονίζουσα τέρψη, η ψυχή εχμάλωτη πλέον οδηγείται στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, στην συγκατάθεση ή συνευδοκία. Παίρνει δηλαδή την τελική απόφαση να διαπράξει και εξωτερικά αυτό που μέχρι τώρα είχε επιτελέσει εσωτερικά και νοερά. Έτσι λοιπόν, ο λογισμός που ξεκίνησε σαν μια απλή σκέψη, συνέχισε με τη φαντασία, εξελίχθηκε σε άθλια επιθυμία και κατέληξε
σε εκούσια απόφαση για διάπραξη της αμαρτίας. Αυτό είναι το διάγραμμα της πορείας που οδηγεί στην αμαρτία. Πώς βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση τώρα οι νηπτικοί πατέρες? Πώς την χαρακτηρίζουν? Όλη αυτή τη σατανική διεργασία που επιτελείται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πριν από την εκτέλεση του κακού, οι νηπτικοί την ονομάζουν και κατά διάνοιαν αμαρτίαν. Σαν να έχει τελειώσει, σαν να έχει γίνει κιόλας η αμαρτία. Αλλά αυτό είναι μια αλήθεια την οποία μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία, όταν εκεί ονομάζει μοιχό εκείνον που μοίχευσε εν την καρδία, όχι στην πράξη ακόμη, αλλά εν την καρδία. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου μοιχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν ή διεμήχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Σε αυτό το λόγο βασιζόμενος και ο Μέγας Βασίλειος έλεγε «Και γυναίκα αγνοώ και παρθένος ου κοιμή», θέλοντας να δείξει ότι η αγνότητα δεν έγκυται μόνο στη σάρκα, αλλά εδρεύει κυρίως στην καρδιά. Αν εκεί, στην καρδιά, δεν υπάρχει η αγνότητα, τότε η αμαρτία υφίσταται. Τι κι αν δεν δόθηκε ευκαιρία για να φανεί και εξωτερικά με την σάρκα και με το σώμα, η αμαρτία έχει ήδη τελεστεί. Με οξύτητα διακρίνει την κατάσταση αυτή ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ονομάζοντάς την μοιχείαν και πορνείαν εν της λογισμής. Το μέτρο, λέει, του αγώνα σου είναι να μη μοιχεύσεις με τους λογισμούς, αλλά να αντισταθείς και να εγείρεις πόλεμο μέσα σου και να μην υπακούσεις ούτε να νιώσεις ειδονή από το κακό μέσα στους λογισμούς. Υπάρχει φθορά και πορνεία εν το αφανή της ψυχής διαλογισμών ενεργουμένη. Και όπως εκείνον που τολμά και μολύνει το σώμα, το ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, θα τον τιμωρήσει ο Θεός, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, έτσι και εκείνος που συγκατατιθέμενος και συμφωνών με τους ατόπους λογισμούς φθείρει την ψυχή του, δηλαδή την νύμφη του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο πάλι, είναι άξιος τιμωρίας. «Φυλάτην τη γαρούν προσήκη καθάπερ το σώμα του ορατού αμαρτήματος, ούτω και την ψυχήν λογισμών ατόπων, ότι η νύμφη Χριστού εστιν η ψυχή». Ιρμοσάμιν γαριμάς φυσίν ο Παύλος, ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Η καταδιάνιαν αμαρτία, που είναι η αρχή της διαπράξεως της εμπράκτου αμαρτίας, δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς την συγκατάθεση του ανθρώπου. Αυτό μην το λησμονούμε. Διότι πολλοί με την νοοτροπία των πρωτοπλάστων φορτώνουν την ευθύνη της καταδιάνοιαν αμαρτίας εξ ολοκλήρου στους δαίμονες, στον πειρασμό των δαιμόνων, προφασιζόμενοι και λέγονται σαν την Εύα «Ο Όφης με απάτησε». Λάθος. Ο Θεός πρίκησε τον άνθρωπο με ελευθέρα βούληση. Επομένως, την ευθύνη για κάθε πτώση του την φέρει ο ίδιος. Ας ακούσουμε πάνω σε αυτό το εξής ωραίο παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καλινίκου. Ο κόσμος, λέει, είναι μια θάλασσα και ο άνθρωπος ένα ψάρι. Ο διάβολος είναι ένας ψαράς και ο πειρασμός είναι ένα αγκίστρι και οι ειδονές ένα δόλωμα. Όσο επιδέξιος κι αν είναι ο ψαράς, δεν έχει καμιά άλλη δυνατότητα παρά μόνο να μετακινεί πέρα δόθε το αγκίστρι του μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορεί ποτέ να υποχρεώσει το ψάρι να καταπιεί το δόλωμα. Αν το ψάρι δεν θέλει να το πλησιάσει, αποφεύγει το δόλωμα. Και υπάρχουν τέτοια ψάρια που δεν πιάνονται εύκολα. Κατά παρόμοιο τρόπο ενεργεί και ο διάβολος, αλλά έξω από μας. Δεν έχει εξουσία να επεμβεί περισσότερο,
Από τη δική μας θέληση εξαρτάται αν θα αγκιστρωθούμε ή όχι, ανάλογα με την εσωτερική κλίση ή απόκλιση προς τον πειρασμό. Εμείς μάλιστα είμαστε λογικά και συνειδητά όντα και έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να προφυλαχθούμε από ότι το άλογο ψάρι. Μετά από αυτά, αντιλαμβανόμεθα, αδελφοί μου, ότι χρειάζεται προσοχή στο νου και αγώνας κατά των κακών λογισμών. Διότι από εκεί εξαρτάται ή η πνευματική μας ζωή ή ο πνευματικός μας θάνατος. «Εν διανία βελτιούμεθα και εν διανία αχριούμεθα», λέει ο Άγιος Ισαάκ. Οι πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία στον αγώνα αυτό και μάλιστα με εκφραστικές εικόνες περιγράφουν τη βλάβη που επιφέρουν οι λογισμοί. Παρομοιάζουν τους κακούς λογισμούς σαν φίδι που θανατώνει τον άνθρωπο. Παρομοιάζουν τους κακούς λογισμούς με βατράχους που περισπούν την προσοχή του, ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής. Εικονίζουν την ψυχή με το άπειρο μοσχάρι, το οποίο ελκυόμενο από την απατηλή βοσκή των πονηρών λογισμών απομακρύνεται και πλησιάζει στον γκρεμό. Οι λογισμοί είναι ακόμη ληστέ, σαν εκείνους στους οποίους έπεσε ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος της παραβολής που είπε ο Κύριος, που κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και που έπεσε σε αυτούς και τον καταπλήγωσαν. Οι λογισμοί είναι πειρατέ που καταποντίζουν το σκάφος της ψυχής. Μοιάζουν ακόμη, σύμφωνα με το ψαλτήρι, με μονιό άγριο, με αγριογούρουνο δηλαδή, που μπαίνει στο αμπέλι της ψυχής και το καταστρέφει. Μοιάζουν ακόμη οι λογισμοί με όρνεα του ουρανού που κατατρώγουν τους καρπούς των ουρανίων θεωριών. Οι κακοί λογισμοί είναι ακόμη σαν τα αρρωστήματα. Αρρωστήματα που προέρχονται από την αργή και ράθυμη ψυχή. Είναι ακόμη οι λογισμοί αγριόχορτα που πνίγουν το σιτάρι και τα κυπευτικά της πνευματικής καρποφορίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε εσωτερικό πόλεμο και μάχη κατά των λογισμών. Διότι είναι αδύνατον να αποφύγει κάποιος την κατενέργεια, την έμπρακτη αμαρτία, αν προηγουμένως δεν αγωνιστεί εναντίον της καταδιάνειαν αμαρτίας, αυτής η οποία σχεδιάζεται στη διάνοια. «Δεν ωφελεί τόσο», λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, «δεν ωφελεί τόσο το να κρατεί το στόμα του κάποιος στον καιρό του θυμού και να μην εκφέρει μανιώδη λόγια, όσο το να καθαρίζει την καρδιά από τη μνησικακία και να μην κυκλοφορεί στη διάνοιά του πονηρός λογισμός κατά του αδελφού». Η Ευαγγελική Διδασκαλία παραγγέλει πιο πολύ να εκόπτονται οι ρίζες των αμαρτημάτων από ότι οι καρποί. Φυσικά, όταν κανείς προσπαθεί να φράξει το στόμα, το κακό δεν το έβγαλε από την ψυχή, απλώς κλείνει το στόμα για να προστατεύσει από το να εκτραπεί σε κακολογία. Το κακό υπάρχει όμως μέσα. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός ότι πρέπει το κακό να ξεριζωθεί από μέσα και τότε δεν θα πει και το στόμα κακό λόγο. Οι τρόποι τώρα με τους οποίους γίνεται ο αγώνας κατά των κακών λογισμών, αλλά και η θεραπεία από τους κακούς λογισμούς, είναι οι εξής έξι. Πρώτον, αντίστασης. Δεύτερον, προσευχή. Τρίτον, εξαγόρευσης. Τέταρτον, ταπεινοφροσύνη. Πέμπτον, καλή λογισμή. Και έκτον, καταφρόνησης. Ας τους δούμε έναν ένα. Αντίστασης. Το πρώτο πράγμα στον αγώνα αυτόν είναι η αντίσταση, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάκωβο τον Αδελφόθεο, που λέει ότι αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Γενναία και αποφασιστική αντίσταση και τότε ο εχθρός θα φύγει. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος μας δείχνει τον τρόπο. «Όπως αν κάποιος ληστής μπει μέσα στο σπίτι σου και αρχίζει να σου κάνει κακό
και εσύ δεν τον αφήνεις, σε χτυπά, τον χτυπάς, τον δέρνεις, σε δέρνει. Έτσι οφείλει και η ψυχή να παλεύει και να αντιμάχεται και να αντικρούει. Και μην πεις ότι η άλλη δύναμη, η δύναμη του αντιπάλου, του εχθρού, είναι πιο ισχυρή, διότι τότε είναι σαν να λες ότι ο Χριστός είναι άδικος που καταδικάζει τον άνθρωπο πάνω σε ένα τέτοιον άνισον αγώνα. Η απόκρουση πρέπει να γίνει με τον πρώτο λογισμό. Μετά τη γέννηση και άλλων λογισμών, η δύναμη της αντιστάσεως εξασθενεί πλέον. Για την ενίσχυση αυτού του αμυντικού τρόπου χρειάζεται καλλιέργεια της εγκρατείας, αγάπη προς τον πλησίον, εξουδένωση του εαυτού μας, αγρυπνίες, θλίψη σαρκός, ασιτία και μνήμη θανάτου. Δεύτερος τρόπος, δεύτερο όπλο, η προσευχή. Αποτελεσματικό μέσο στον αγώνα είναι η προσευχή. Δεν λέμε όμως εδώ περισσότερα, γιατί στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα μιλήσουμε ειδικά για την προσευχή και θα είναι αναλυτικός ο λόγος για την προσευχή. Πάμε στο τρίτο, εξαγόρευσης. Πολύ συμβάλλει στην εξουδετέρωση των κακών λογισμών η φανέρωση και ομολογία τους σε έμπειρο πνευματικό πατέρα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Όπως το φίδι, λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, μόλις βγει από την τρύπα του στο φως, βιάζεται να φύγει και να εξαφανιστεί, έτσι και οι πονηροί λογισμοί, με τη φανέρωσή τους, δια μιας αρίστης ομολογίας και εξομολογήσεως, σπέβδουν να φύγουν από τον άνθρωπο. Τέταρτον, η ταπεινοφροσύνη. Αν στον πόλεμο κατά των λογισμών νομίζει κανείς ότι άρχισε να τους δαμάζει, κινδυνεύει να πέσει στην ψευδαίσθηση της επιτυχίας και στην αμαρτία της υπερηφανίας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ταπεινοφροσύνη. Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς τον λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ουχ ότι ικανίες μεν αφέ αυτών λογίσαστε τι, ως εξ εαυτών, αλλη η ικανότηση μόν εκ του Θεού». Πέμπτον, οι καλοί λογισμοί. Αν ένα δοχείο είναι γεμάτο με ευώδες μύρο, δεν απομένει χώρος σε αυτό για κάποια ακαθαρσία. Έτσι και ο νους μας, αν είναι κατηλημένος από αγαθούς λογισμούς, δεν μένει χώρος για κακούς λογισμούς. Μελέτη γραφής και συναναστροφή με πνευματικούς αδελφούς καλλιεργούν αγαθούς λογισμούς. Ο Απόστολος Παύλος εντέλεται: «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε». Όλα αυτά τα αγαθά πράγματα να λογίζεστε, να σκέπτεστε. Και Όσιος Θαλάσσιος προσθέτει: «Λόγις πνευματικής επισυχνάσει το ου σου», να αρέσκεται το αυτί σου να ακούει λόγια πνευματικά, «και λογισμών ακαθάρτων απομακρυνεί ο νου σου». Όταν αρέσκεται το αυτί σου να ακούει καλά πνευματικά λόγια, τότε ο νου σου θα φύγει μακριά από τους ακαθάρτους λογισμούς. Και έκτον, η καταφρόνηση. Ένας ακόμη τρόπος αντιμετωπίσεως των κακών λογισμών είναι η περιφρόνησή τους, κατά το ψαλμικό: «Εγώ δε ο σηκωφός ου κήκων, και ο άλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού». Με αυτόν τον τρόπο πρέπει κυρίως να αντιμετωπίζονται οι λογισμοί βλασφημίας. Πολλές φορές πιστοί χριστιανοί πλησιάζουν τους ιερείς και εξομολογούνται ότι μαστίζονται από έντονους λογισμούς βλασφημίας, ότι δηλαδή κατακλείζονται από απορίες, αμφιβολίες για το πρόσωπο του Χριστού ή ασεβείς υπόνοιες και για άλλα ιερά πρόσωπα, ότι στις πιο ιερές ώρες τους επισκέπτονται αλόκοτοι λογισμοί αμφισβητήσεως ή χλεβασμού του μυστηρίου, ότι τρομάζουν με την ιδέα πως δεν θα σωθούν και τόσα άλλα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο εξομολογητάριό του
επισημαίνει ότι οι λογισμοί αυτοί προέρχονται από τον φθόνο του διαβόλου, από τον δαίμονα της βλασφημίας, και γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργηθεί στις ψυχές φόβος, λύπη ή απελπισία. Τέτοιοι λογισμοί άλλωστε πολέμησαν κατά γενικό κανόνα όλους τους Αγίους. Ο Άγιος Νικόδημος συμβουλεύει τους πιστούς να τους καταφρονούν ως σαν γαυγίσματα κυναρίων, σαν να γαυγίζει ένα σκυλάκι που δεν του δίνει σημασία. Οι έξι αυτοί τρόποι αντιμετωπίσεως και θεραπείας των πονηρών λογισμών ισχύουν, αδελφοί μου, σε γενικές γραμμές για κάθε είδους λογισμό. Με αυτούς μπορούμε να ενισχυθούμε στον φοβερό πόλεμο των δεινών λογισμών που τόσο μας καταπονεί. Δόξα τω Θεώ, έτσι έχουμε μια ουράνια πανοπλία για τον πνευματικό μας αγώνα, λογισμούς καθερούντες και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Μετά τον πόλεμο των λογισμών, ερχόμαστε τώρα στο άλλο σπουδαίο σημείο της εσωτερικής ζωής του χριστιανού, την προσευχή, που αποτελεί ένα μεγάλο, πολύπλευρο και ζωτικό θέμα. Έχει επικρατήσει να θεωρούμε την προσευχή σαν καθήκον, αλλά η προσευχή είναι έμφυτη. Εκ φύσεως ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να συνομιλεί με τον Θεό και να αντλεί από Αυτόν δύναμη, χάρη, ελπίδα, βοήθεια, χαρά, ειρήνη, ευτυχία. Όπως υπάρχουν φυτά υδροχαροί που δεν μπορούν να ζήσουν έξω από το νερό, έτσι και ο άνθρωπος, επειδή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προσευχή, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως ένα «ον προσευχοχαρές», ένα λατρευτικό «ον». Δεν μπορεί να ζήσει έξω από την προσευχή, όπως το υδροχαρές φυτό δεν μπορεί να ζήσει έξω από το νερό. Γι' αυτό η προσευχή δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα καθήκον. Δεν την επιβάλλει κανείς σε μας δια της βίας. Η προσευχή εκπηδά από τα βάθη μας σαν μια ανάγκη της ψυχής μας. Όπως είναι παράλογο να λέμε ότι τρώμε ή αναπνέουμε ή κοιμόμαστε από καθήκον, έτσι είναι παράλογο να λέμε ότι προσευχόμαστε από καθήκον. Μόνο στον άρρωστο λέμε ότι πρέπει να φας, πρέπει να κοιμηθείς. Το ότι έχει επικρατήσει να τονίζεται στην κατήχηση και στο κήρυγμα ότι η προσευχή είναι καθήκον, αυτό είναι μια ένδειξη της ασθενείας που μαστίζει την ψυχοσωματική μας ύπαρξη. Είναι ένδειξης ότι χρειάζεται προσπάθειες για να βρούμε την εν Χριστώ υγεία μας, να επανέλθουμε στο καταφύσιν, στο ορθοδόξο ζήν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η προσευχή είναι βασική, πρωταρχική και απόλυτη ανάγκη. Είναι για την ψυχή ό,τι ο ήλιος για το μάτι, ό,τι το νερό για το ψάρι, ό,τι τα νεύρα για το σώμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται μοιάζει με τυφλό που δεν βλέπει, με ψάρι που βγήκε έξω από το νερό ή με παράλυτο σώμα ανίκανο και για την παραμικρή δουλειά. Το σώμα παίρνει ζωή από την ψυχή και η ψυχή παίρνει ζωή από την προσευχή. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι ένα ξηρό καθήκον, αλλά είναι μια φυσική ανάγκη της καρδιάς μας. Αλλά είναι και κάτι άλλο ακόμα. Είναι ένα ύψιστο προνόμιο του ανθρώπου. Αυτό το προνόμιο το έδωσε ο Θεός μόνο στους αγγέλους και στον άνθρωπο. Ειδικά για τον άνθρωπο η προσευχή είναι εκείνη που τον ξεχωρίζει από τα άλογα ζώα και τον συνδέει με τους αγγέλους. Γι' αυτό όταν προσευχόμεθα να νιώθουμε ότι την ώρα εκείνη κάνουμε το μεγαλειωδέστερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας θνητός. Ένας χριστιανός διανοούμενος της πατρίδος μας έγραψε: «Την ώρα που λέμε το Πάτερ ημών, να αισθανόμεθα τον εαυτό μας να ανεβαίνει πολύ ψηλότερα παρά αν μας καλούσε ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ή αρχηγός κράτους για να μας απονείμει το μεγαλύτερο έστω παράσημο ή να έχει μαζί μας μία συνεργασία. Και θα έπρεπε να είμαστε τόσο περήφανοι για το προνόμιο αυτό, ώστε να φροντίσουμε
πώς να προφυλαχθούμε για να μην το πάρουμε πάνω μας από το καύχημα και έτσι να μην πέσουμε από την καύχηση για την πίστη στην καύχηση για το εγώ. Φυσική εκδήλωση της ψυχής η προσευχή, ζωτική ανάγκη της, ύψιστο προνόμιο του ανθρώπου, αλλά και αφετηρία και μητέρα κάθε άλλης αρετής. Είναι πανθομολογούμενο μέσα στη γραφή και στους πατέρες ότι η προσευχή ανυψώνει τον άνθρωπο μέχρι του ουρανού, φέρνει το Θεό κοντά μας, καθιστά τον άνθρωπο εις άγγελο, αφού αυτή είναι το κύριο γνώρισμα και έργο των επουρανίων δυνάμεων, κάνει τον άνθρωπο δίκαιο, όσιο, ενάρετο, αφού αυτή είναι η μητέρα κάθε αρετής και δικαιοσύνης. Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρηθεί η προσευχή και ως πανάκια, ούτε πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτήν αδιαφορώντας για τις άλλες εντολές του Κυρίου. Ρητός ο Χριστός καταδικάζει αυτή την μονομέρεια και εκτροπή. «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς». Και ο ίδιος ο Κύριος, που είναι το πρότυπο των πιστών, δεν περιορίστηκε μόνο στην προσευχή, αλλά και κήρυτε και ήλεγχε και θαυματουργούσε και θεράπευε ασθενείς και έδινε τροφή στους πεινασμένους και παρηγαρούσε τους αμαρτωλούς και ευλογούσε τα παιδιά και πήγαινε στο γάμο της Κανά και νίστευε και υποτασσόταν στους γονείς του σαν παιδί και γενικά ασκούσε πάσαν αρετήν και δικαιοσύνη. Δεν λέμε λοιπόν ότι φτάνει για την σωτηρία μόνο η προσευχή. Διαπιστώνουμε εντούτοις ότι αυτή είναι το πρώτιστο των αγαθών, το θεμέλιο και η ρίζα όλων των αρετών. Χωρίς αυτήν τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Εάν η συναναστροφή με Αγίους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν η συναναστροφή με Αγίους σε ωφελεί, σε εμψυχώνει, σε παρηγορεί, σε αναπτερώνει, τότε για φαντάσου τι καλό σου κάνει η επαφή με τον ίδιο τον Θεό. Αντίθετα, άνθρωπος που δεν προσεύχεται μοιάζει με πόλη ανοχήρωτη η οποία στην πρώτη προσβολή θα πέσει. Άνθρωπος που αποφεύγει το έργο των αγγέλων, δηλαδή την προσευχή, γίνεται δούλος των ειδονών και συναναστρέφεται με τους δαίμονες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης γράφει: «Ο νους μιχεύει μόλις αποστεί της του Θεού μνήμης». Μόλις δηλαδή πάυσει να λατρεύει και να προσεύχεται στον Θεό. Είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι εκφύσεως λατρευτικό όν. Γι' αυτό όταν δεν προσεύχεται και δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό δια της πίστεως, της ζωής και της υπακοής, τότε το λατρευτικό του είναι αναζητεί διέξοδο στην ψευδολατρεία, στην σαρκολατρεία, στην εγολατρεία, στην χρηματολατρεία, στην χρηματολατρεία και σε κάθε άλλη ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια ομιλία προς τους πιστούς του που λόγω του τρίγου, ήταν καιρός τρίγου, είχαν εγκαταλείψει τον εκκλησιασμό και την προσευχή, τους προειδοποιεί σε έντονο ύφος: «Νους που απομακρύνθηκε από το Θεό γίνεται ή ζωώδης ή δαιμονικός, και φεύγοντας από τα φυσικά όρια επιθυμεί τα ξένα και δεν χορταίνει να κυνηγά το κέρδος, παραδίδει τον εαυτό του στις σαρκικές επιθυμίες και δεν ξέρει μέτρο στην ειδονή». Ακούστε τα λόγια του: «Νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης, και τον όρον αποστατήσας της φύσεως επιθυμεί των αλωτρίων και κόρον φιλοκερδίας ουκίδε, τεσσαρκικές επιθυμίες έκδο των εαυτών ποιεί και μέτρων ειδονής ου γινώσκει». Μόνο όταν κανείς έχει την Θεού έννοιαν αντί αναπνοής εν πάση, όπως λέει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, μόνο τότε μπορεί να παραμείνει δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτος. Μεγάλη επομένως η δύναμη της προσευχής και μάλιστα της νοεράς,
της μικρής δηλαδή εκείνης, αλλά τόσο περιεκτικής ευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Να προσευχόμεθα διαρκώς και ακαταπαύστος έχει σπουδαία σημασία για την εσωτερική ζωή του χριστιανού η νοερά προσευχή. Και όπως το νερό δεν εμποδίζει το ψάρι να ζει και να κινείται, και όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν εμποδίζει τον άνθρωπο τη στιγμή που αναπνέει συγχρόνως και να εργάζεται, έτσι και στην πνευματική σφαίρα τίποτε δεν μας εμποδίζει, ενώ εργαζόμεθα και κινούμεθα, να σκεπτόμεθα τον Θεό, να ευρισκόμεθα στην ατμόσφαιρα του Θεού. Αυτό συνιστά ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε» στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, και αυτή είναι η βάση όπου θεμελιώνεται η νοερά προσευχή. Αλλά για την νοερά προσευχή δεν θα πούμε εδώ περισσότερα, διότι στο θέμα νοερά προσευχή έχουμε αφιερώσει παλαιότερα μια ειδική ξεχωριστή ομιλία. Σας παραπέμπω σε αυτήν. Κλείνοντας, σεβαστέ μας Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, κλείνοντας την ομιλία αυτή, στην οποία αναπτύχθηκαν δύο ακόμη θέματα σχετικά με την εσωτερική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού, πρώτον το θέμα του πολέμου των λογισμών και δεύτερον το θέμα της προσευχής, τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε? Τίποτε άλλο παρά να εφαρμόσουμε όσα είπαμε. Παίρνοντας λοιπόν δίδαγμα από το δεύτερο θέμα, το θέμα της προσευχής, ας κάνουμε κι εμείς μια προσευχή. Και παίρνοντας δίδαγμα από το πρώτο θέμα, τον πόλεμο εναντίον των κακών λογισμών, ας κάνουμε περιεχόμενο της προσευχής μας ένα θερμό σχετικό αίτημα προς τον Κύριό μας, λέγοντάς Του: «Κύριε, εξάλειψον εκ της καρδίας μας τους πονηρούς λογισμούς και δώσ' μας αντί αυτών αγαθούς λογισμούς». Υπάρχει και ένας ωραίος σχετικός ύμνος, μια προσευχή προς την Υπεραγία Θεοτόκο, που αναφέρεται γενικά στον αόρατο πόλεμο και ειδικότερα στον πόλεμο των κακών λογισμών. Ο ύμνος αυτός λέει: «Παναγία δέσποινά μου Θεοτόκε, αποδίωξον απ' εμού το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου την ακιδίαν, την λύθην, την άγνοιαν, την αμέλειαν και πάντα στους πονηρούς λογισμούς και εσχρούς και βλασφήμους αποσόβησον εκ της αθλίας και ταλαιπώρου μου καρδίας και εκ της μεμολισμένης μου ψυχής και του εσκοτισμένου μου νοός και κατάσβεσόν μου την φλόγα των παθών. Και ελέησον και βοήθησόν μη ότι ασθενής και ταλέπορος είμαι εγώ, και ρίσε με από των επερχομένων μη πονηρών ενθυμίσεων και προλήψεων και πασών των κακών μου ελευθέρωσον πράξεων των εν νυχτή και εν ημέρα, ότι υπερευλογημένη υπάρχεις και το όνομά σου το Άγιον δεδοξασμένον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Καλό θα ήταν να τον ακούσουμε αυτόν τον ύμνο και να ψάλετε, για να σφραγίσουμε έτσι την ομιλία.